Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι και η πρώτη ημέρα διάθεσης πετρελαίου. Και αν τον καιρό τον βλέπετε έξω καλό και λέτε, έλα μωρέ, έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε και θα σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί θα πρέπει να προμηθευτείτε πετρέλαιο, έχουμε και μια καλή τιμή. Και από την άλλη, όσοι δικαιούστε επιδότηση, να τα κάνετε τα χαρτιά σας τώρα για να μπορείτε να πληρωθείτε μέχρι και το τέλος του έτους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Παναγιώτα Μέλιου, ιδιοκτήτρια του Μέλιου Σόιλ. Καλώς μεσημέρι, κυρία Μέλιου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, χαίρετε, πολύ καλά. Σας ακούω χαρούμενη, που σημαίνει ότι έχουμε και καλή τιμή και καλές παραγγελίες. Έχουμε, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, ο καιρός δεν επιβάλλει την αγορά πετρελαίου με 25 Φυστά. Και 30 βαθμούς. Ναι. Αλλά υπάρχουν παραγγελίες από την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα. Ελάτε. Χωρίς να ξέρουν τιμή. Βεβαίως, χωρίς να ξέρουν τιμή, αλλά πάνω κάτω γνωρίζαμε πού θα κυμανθεί. Βέβαια, σήμερα ακριβώς μάθαμε. Mm-hmm. Στο 1,15 κυμαίνεται η τιμή. Ωραία. Καλή τιμή. Είναι όταν... καλή τιμή. Πέρυσι κλείσατε στο 1,30, έτσι δεν είναι? 1,30, 1,35 περίπου και πρόπερσι 1,42 ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Οπότε συγκριτικά λέμε ότι η τιμή είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Και οπότε γι' αυτό και ο κόσμος προχωράει σε παραγγελίες. Ωραία. Κυρία Μελιού, ένα λεπτάκι τώρα για να δούμε. Ο κόσμος προχωράει, λέτε, σε παραγγελίες, που σημαίνει ότι κάποιοι έχουν κάνει καλά το κουμάντο τους. Φαντάζομαι αυτά είναι κυρίως μονοκατοικίες. Στις πολυκατοικίες πρέπει να κάνουμε συνέλευση, να μαλώσουμε πρώτα και μετά να βγάλουμε άκρη. Ακριβώς. Ναι. Αν και οι περισσότεροι πια λειτουργούν διαφορετικά. Δηλαδή, ο καθένας θα πάρει το δικό του λέβητα και θα κινούνται κάπως έτσι. Μάλιστα. Για να υπάρχει συνεννόηση, γιατί όντως δυσκολεύονται. Κοντός ψαλμός από Σαββατοκύριακο, χαλάει ο καιρός. Τώρα, χαλάει τι ποσότητες όμως παραγγέλνουν οι καταναλωτές σας? Κοιτάξτε, τώρα οι μονοκατοικίες, όπως είπατε, θα παραγγείλουν ποσότητα, θα φροντίσουν να γεμίσουν, αλλά γενικά οι ποσότητες είναι στα ίδια που ξέρουμε εδώ και χρόνια, δηλαδή γύρω στα 300 λίτρα είναι ένας μέσος όρος. Ναι, ναι. Εκεί. Βέβαια, αυτοί που προνοούν και φροντίζουν θα πάρουν και μεγάλες ποσότητες. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν την επιδότηση, όπως είπατε, το επίδομα πετρελαίου. Ναι, γιατί κοιτάτε, δηλαδή, πρέπει να σας το πληρώσουν όλο. Ακριβώς. Και μετά να πάρουν την επιδότηση. Και μετά να πάρουν την επιδότηση. Ακριβώς. Και μάλιστα οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν λογικά Δεκέμβριο. Εκεί κοντά. Και οι αιτήσεις θα ανοίξουν περίπου Νοέμβριο, δηλαδή δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι εμπόδιο για να παραγγείλουν, δηλαδή μπορούν να βάλουν το καύσιμο. Κανονικά στέλνετε από το πρατήριο η απόδειξη. Ωραία. Και μόλις κάνουν και την αίτηση, γίνεται η διασταύρωση και γίνονται οι πληρωμές το Δεκέμβριο. Σωστά. Οι πρώτες πληρωμές. Οι πρώτες πληρωμές. Ναι, ναι, η πρώτη. Γιατί έχουμε και συνέχεια η μετά. Η πρώτη φουρνιά. Ακριβώς. Τώρα. Ναι. Να πούμε επίσης, συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι, ότι στο νομό μας ξεκινάει από 280 ευρώ περίπου η επιδότηση. Περίπου εκεί θα κυμανθεί. Μπράβο. Ναι, έχετε για το πετρέλαιο θέρμανση. Καλά κάνατε, ναι, και το είπατε. Και ανεβαίνει ανατέκνο μετά. Σωστά. Είναι όμως, δηλαδή από το ποσό που θα παραγγείλουμε, το μισό περίπου είναι η επιδότηση, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι δεν πάει χοντρικά? Μπορεί να είναι το μισό, μπορεί να είναι και το 1/3. Δηλαδή θέλω να πω ότι όση ποσότητα θα πρέπει να το καλύψει με μια συγκεκριμένη ποσότητα. Από εκεί και πέρα, όσο επιπλέον βάζει, δεν θα πάρει επιπλέον επιδότηση. Το Σωστά. μέγιστο θα είναι 280 ευρώ που θα καλυφθεί με μια ποσότητα περίπου 500 λίτρων. Εντάξει, καλή ποσότητα. Καλή ποσότητα. Είναι μια καλή ποσότητα. Συνήθως χρειάζονται και άλλο, αλλά δεν υπάρχει επιπλέον επιδότηση. Ναι. Δηλαδή αυτό θα είναι το ποσό. Και βεβαίως έχουμε και τα οικονομικά κριτήρια της κάθε οικογένειας. Άρα Σωστά. δεν είναι ότι βάλτε όλοι πετρέλαιο και όλοι θα πάρετε επιδότηση. Δεν παίρνουν ακριβώς, όλοι επιδότηση. Ακριβώς. Δεν ναι. το δικαιούνται. Νομίζω είναι στα 16.000 για τους ανύπαντρους και 24, αν κάνω λάθος. 24 συν το τέκνο. 5.000 νομίζω ακριβώς. για κάθε παιδί. Ναι, κυρία Μελιού, από ναι. τιμή καυσίμου στα γιόταχή μας τι γίνεται, πού πάμε, τι ανεβαίνει, κατεβαίνει? Τώρα σταθερά θα είμαστε, γιατί βάσει εξελίξεων πάντα ναι. δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε μήπως κάποια χώρα τώρα θέλει πάλι να ανταποδώσει. Οπότε οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μας επηρεάζουν άμεσα και δεν θα έπρεπε. Ναι, γνωρίζουμε σωστά, όλοι, σωστά. Δεν θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, επηρεάζονται άμεσα Ωραία. Οι τιμές.
Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό κιόλας προχωρούν σε παραγγελίες, γιατί φοβούνται όλοι τον κίνδυνο της ανόδου. Καλά, και εσείς κάνετε το κουμάντο σας και οι πολίτες πρέπει να κάνουν το κουμάντο τους. Αυτά δεν σταματάνε. Είναι άλλου είδους παιχνίδια. Χρηματιστήριο η ενέργεια και το καύσιμο. Επομένως, εκεί έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, όντως τώρα ο καιρός δεν εμπνέει για να προμηθευτεί κανείς πετρέλαιο θέρμανσης ή τέλος πάντων. Αλλά από Σαββατοκύριακο, από ό,τι τουλάχιστον μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, κάπου πέφτει η θερμοκρασία, έρχεται στα επίπεδα της εποχής. Οκτώβριο έχουμε, τώρα μην νομίζετε, έφτασε ο καιρός. Και από εκεί πέρα ο Θεός βοηθός.